Κυρία Νεοφύτου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους. Χαίρομαι που τα λέμε. Λοιπόν, είστε έτοιμοι για την έφεση? Είμαστε έτοιμοι. Μάλλον θα καταχωρηθεί σήμερα. Απλά θέλω να κάνω έτσι μια τελευταία ανασκόπηση. Παρακαλώ. Ανάγνωση. Και μάλλον σήμερα θα καταχωρηθεί η έφεση. Έχουμε συμφωνήσει με την νομική μου ομάδα, τον κύριο Αντωνίου, τον κύριο Τσολακίδη. Έχουμε συζητήσει την έφεση με τον 82χρονο κύριο Χρύσανθο. Θέλει να κάνει έφεση ο παππούς? Ο παππούς μας είπε ότι εσείς νομίζετε είναι πιο σωστό. Εγώ θα ακολουθήσω τις συμβουλές σας. Του εξηγήσαμε τη διαδικασία, του εξηγήσαμε ποιο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα, του εξηγήσαμε τα αρνητικά, τα θετικά. Μάλιστα. Και τώρα είστε στην ετοιμασία. Πού θα στηρίξετε την έφεση, κυρία Νεοφύτου? Η έφεση μας θα γίνει σε σχέση με το ότι δεν είχε ασκηθεί η διακριτική ευχέρεια του πρωτόδικου δικαστηρίου και δεν έχει ανασταλεί η ποινή φυλάκιση. Μάλιστα. Είχα τονίσει ότι η ποινή φυλάκιση των 2,5 ετών ήταν κατάλληλη και αρμόζουσα υπό τις περιστάσεις ανέκαλης σοβαρότητας του αδικήματος. Αυτό που εμείς θεωρούμε ότι ήταν λάθος ήταν το γεγονός ότι δεν έχει ανασταλεί αυτή η ποινή φυλάκιση. Ναι. Το θέμα είναι τι θα πει. Δεν έχουμε πει ποτέ ότι δεν θα έπρεπε να επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή. Ναι, το είχαμε κουβεντιάσει ξανά μαζί αυτό. Ναι. Και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Απλά στη διακριτική ευχέρεια του δικαστή, που είναι η αναστολή, δεν χρησιμοποιήθηκε. Μάλιστα. Δεν έχει ασκήσει τη διακριτική ευχέρεια υπέρ της αναστολής. Μάλιστα. Τώρα το θέμα βέβαια είναι με την έφεση. Αυτό θα είναι και ο κύριος λόγος έφεσης. Μάλιστα. Τώρα βέβαια με την έφεση, το ερώτημα είναι και το στίχημα είναι τι θα γίνει και ποια θα είναι η θέση της νομικής υπηρεσίας. Σωστά, σωστά. Η νομική υπηρεσία το έχει πράξει και σε άλλες φορές. Εμφανίζεται στο εφετείο και έχει σε άλλες προηγούμενες περιπτώσεις είχε δηλώσει ότι συμφωνώ, για παράδειγμα χάρη, ότι θα έπρεπε να είχε να ανασταλεί η ποινή φυλάκισης. Και το ζήτημα είναι πολύ απλό. Εκτός αν υποστηρίξει την πρωτόδικη απόφαση. Μάλιστα. Ναι, ακριβώς. Θα μπορεί βέβαια να εμφανιστεί και να υποστηρίξει την πρωτόδικη απόφαση ότι δεν θα έπρεπε να ανασταλεί η ποινή φυλάκισης. Mm. Και θα προχωρήσουμε σε ακρόαση, θα μας ακούσει το εφετείο και θα αποφασίσει αναλόγως. Τώρα όλο αυτό το διάστημα που μεσολάβησε, ο παππούς είναι ακόμα στο νοσοκομείο, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ακόμη στο νοσοκομείο, ναι, ναι. Οι γιατροί θεωρούν ότι θα πρέπει να παραμείνει εκεί από μέρα σε μέρα. Το βλέπουμε και το παρακολουθούμε από μέρα σε μέρα. Βέβαια έχει μια εξέλιξη. Θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη ο 67χρονος φερόμενος κλέφτης. Ναι, το έχω ακούσει. Αλλά έχει μια δήλωση ο ίδιος στο Sigma Live χθες. Ναι. Που είπε ότι, που λέει ότι τυχαία βρέθηκε στο χώρο, ψάχνοντας να βρει κάποιο χώρο, κάποια τουαλέτα και πυροβολήθηκε. Ενώ έφευγε. Ναι. Έτρεξε να φύγει, λέει, γιατί φοβήθηκε. Το έχω ακούσει και με έχει παραξενέψει πάρα πολύ, διότι αυτή η θέση πόρο απέχει από τα πραγματικά γεγονότα, την επιστημονική μαρτυρία, αλλά και την ίδια εγκατάθεση που είχε δώσει τότε. Ναι. Με τα όσα λέει σήμερα. Σήμερα μιλάει για δύο άτομα, μιλάει για δύο πυροβολισμούς, μιλάει για προφανώς πράγματα. Προφανώς ναι. Η αστυνομία για να τον στέλνει στο δικαστήριο, αγαπητή κυρία Μαρία Νεοφύτου, προφανώς έχει στοιχεία που δεν έχουν σχέση με αυτά που λέει στη δήλωσή του. Ακριβώς. Προφανώς. Και έχουμε στείλει και επιστολή προς την νομική υπηρεσία, στην οποία ζητάμε όπως μας δοθεί το περαιτέρω μαρτυρικό υλικό ή την επιστημονική πλέον μαρτυρία που συνδέει ναι. Επιστημονικά με αντικείμενο το οποίο βρέθηκε στη σκηνή τον δράστη θύμα, ας τον αποκαλέσω έτσι. Τώρα, ένα άλλο θέμα, κάπου το διάβαζα νομίζω, υπάρχει σκέψη από την πλευρά των συνηγόρων, από την πλευρά σας, να αιτηθείτε βραχιολάκι για τον παππού και να μείνει εκτός φυλακής? Αυτό είναι μέσα στις σκέψεις μας. Θα πρέπει και πάλι να δούμε χρονικά πότε μπορεί να γίνει το συγκεκριμένο αίτημα. Διότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο της έφεσης. Ο 82χρονος κύριος Χρυσάνθος βρίσκεται στο νοσοκομείο. Άρα είναι όλα θέμα χρόνου.
ώστε να γίνουν σωστά οι αιτήσεις για να μπορέσουμε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η τελευταία ημερομηνία για είναι μέσα στις σκέψεις μας. Αυτό θα το καταθέσετε στην έφεση? Όχι. Τώρα, όσον αφορά την έφεση, το χρονικό περιθώριο για να κατεθεί η έφεση αυτή είναι μέχρι την Παρασκευή. Δηλαδή, ότι γίνει μέχρι την Παρασκευή. Σήμερα και αύριο. Η κατάθεση έχει 10 μέρες. Από τη μέρα που ανακοινώθηκε η απόφαση, οι οποίες 10 μέρες λήγουν την Παρασκευή. Μάλιστα. Κυρία Νεοφύτου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μια φορά. Εγώ, καλημέρα σε όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, γεια σας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε τώρα σε ένα σύντομο διάλειμμα και